1-2, κάνουμε vlog. 1-2, κάνουμε vlog. Είσαι εδώ. Hello. Τι λέει, καλησπέρα. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Καλό φθινόπωρο. Καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, επιστρέψαμε από διακοπές. Μαυρίσαμε. Μαύρισε. Ο Νίκος είναι μαύρος. Εγώ είμαι μόνιμο μαύρος. Πήρα χρώμα. Πόσο λένε, 360 μέρες το χρόνο είναι μαύρος ο Νίκος. Πήρα χρώμα και έφυγε κιόλας. Τα μούτρα μου ήταν πολύ χειρότερα όταν γύρισα από διακοπές. Τι κάνετε, πώς τα περάσατε, για πείτε στα σχολεία. Περάσατε καλά, ήταν ωραία. Πού πήγατε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πήγα Θάσο διακοπές. Καλά πέρασα, οικογενειακά. Κομπλέ όλα. Εγώ ξεκουράστηκα για αρχή, γιατί εγώ δεν δουλεύω σαν το καλοκαίρι. Εγώ δουλεύω με το πρωινό μου τη δουλειά όταν σταματήσαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πήγα δεύτερο πόδι Χαλκιδικής με τον Billy Mao. Πήγαμε κάμπινγκ, καλά ήταν. Γνωρίσαμε κόσμο, τον γνώρισαν και αυτοί. Δεν ξέρω αν θα μας θυμούνται. Φορτίσαμε μπαταρίες. Αυτό είναι ύποπτο αυτό που λες. Έκανα λίγο διακοπές ανέφηβος. Ναι, έκανα διακοπές ανέφηβος. Όχι. Ναι, έκανα διακοπές ανέφηβος. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά ήταν ωραία. Και τα περισσότερα στην παραλία είχαμε τέντα. Απλώναμε τέντα στην παραλία 3x3 και αράζαμε όλη τη μέρα. Και ένα ψυγιάκι με πύρες. Σούπερ. Ναι. Αλφα. Έχουμε πολύ καιρό να ασχοληθούμε με το. Με αυτό το κομμάτι, το YouTubing. Ναι, και λίγο, ξεχάσαμε πώς γίνεται. Την πρώτη μέρα που κάτσαμε να γράψουμε, είχαμε γράψει το Hitman και λέγαμε, όχι, τώρα αυτό πώς το ρυθμίζουμε και τι κάνουμε. Ναι, βασικά έπρεπε να σετάρω όλο το PC από την αρχή εγώ, γιατί όλο το καλοκαίρι τα είχα παραγωγήσει σαν το πλήτα, τα πάντα όλα. Βασικά είχα ρυθμίσει το σαν το πλήτα διαφορετικά και γενικά δεν γράφαμε. Ξέχασα πώς να ανοίγω Premiere, τι setup είχαμε στα audition, πώς τα σώζαμε. Πού τα γράφαμε όλα από την αρχή. Blackout είναι που είπες, blackout. Σκύλι, γεια. Όχι, ένα σκύλος. Γεια σου. Επόμενο θέμα. Όχι, θα ζητήσουμε λίγο την επίοικιά σας. Θα ζεσταθούμε σιγά σιγά με τα let's plays. Όπως μπαίνει έτσι η σεζόν. Γιατί το λες αυτό. Γιατί, εντάξει, είμαστε λίγο αμηχανείς σε αυτά που γράψαμε μέχρι τώρα. Βασικά στο Hitman που γράψαμε, στο Sims νομίζω μια χαρά. Στην εισαγωγή του vlog μας ήταν πάλι αμήχανη. Ναι. Δηλαδή το κάναμε πρώτη φορά. Θα έρθει. Σιγά σιγά, θα έρθει. Μαλάκα Νίκο, δεν μπορείς να πεις. Σε έχω φέρει στα καλύτερα σήμερα. Δες εδώ. Πάρε το πόδι σου. Φαίνεται ρε όλα, δεν κρύβω τίποτα. Είσαι ένα μικρό, γλυκό σκατό. Μείον 23. Λιγότερο του 23. Νόημα. Έχει μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο ή μικρότερο είναι αυτό. Γάμισε εδώ τι είναι. Ποιος ξέρει. Τι λέει. Είμαστε. Όσοι είστε από Καλαμαριά, ξέρετε που βρισκόμαστε. Ναι, στο στρατόπεδο Κόδρα. Βρήκαν 20 λεπτό. Στο στρατόπεδο Κόδρα είμαστε. Κόδρα, ναι. Στρατόπεδο Κόδρα είμαστε. Όχι Κόντρα, Κόδρα. Είναι ένα παλιό στρατόπεδο που τώρα είναι εγκαταλειμμένο και έχει γίνει λίγο. Επικίνδυνο έχει γίνει. Θα έπρεπε να το συντηρήσουν κάτω από ένα υπέροχο πάρκο εδώ πέρα. Δεν κάνουν εκδηλώσεις εδώ μέσα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό όμως. Ναι, λοιπόν, θα μιλήσουμε για εμάς. Θα μιλήσουμε λοιπόν, για το Pit Bike. Έχουμε μπλουζάκια. Έχουμε μπλουζάκια πλέον. Ναι. Σεξι μπλουζάκια. Μοντέρνα μπλουζάκια. Μας το ζητήσατε. Και το κάναμε. Ναι, βγάλαμε την άκρη. Και όποιος ενδιαφέρεται, το link για να παραγγείλετε. Ό,τι ζητάτε θα το κάνουμε. Ναι. Όχι, αλλά το ζητήσατε, ρε παιδί μου. Φλάκα. Δεν το κάναμε επειδή το ζητήσατε, το κάναμε επειδή είμαστε νάρκηση. Και θέλουμε όλοι να φοράτε το λόγο μας, ναι. Γιατί πιστεύουμε ότι τώρα μετά από αυτό το vlog που θα ανακοινώσουμε ότι υπάρχει μπλουζάκι Big Bite, θα κάνετε ουρές όλοι ουρές. Για να τα αγοράσετε, σαν να βγαίνει το καινούργιο PlayStation 4 θα είναι. Και εμείς θα αρχίσουμε να κολυμπάμε σαν τον Scrooge McDuck μέσα σε χρυσές λίρες. Μ' αρέσουν οι παρομοιώσεις που κάνεις, παιδί μου. Ναι, είμαι δεν είσαι καθόλου υπερβολικός και. Όχι, καθόλου... όχι. Δεν υπερβάλλω. Είναι normal και πράγματα. Δεν είσαι ποτέ. Γεια! Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Αεροπλάνο. Εκτός όμως έρχεται άδεια. Δεν νομίζω. Όχι, επιστρέφει. Έρχεται. Προσγειώνεται. Κάνει τον κύκλο του, ναι, για να πάρει θέση στο αεροδιάδρομο. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει μπλουζάκι, Pit Bite, link κάτω στην περιγραφή. Αυτά. Άμα θες πας και θα παίρνεις. Σε πάει και θα ακολουθήσει τα βήματα. Δε με το ζόρι, άμα θες παίρνεις. Άμα δεν θες, μην παίρνεις. Άμα νομίζεις ότι την είδαμε πολύ σπουδαία που κάναμε μπλουζάκια, να. και θα βγουν και άλλα σχέδια. Να. Λοιπόν. Συνέχεια, ναι, θα ανανεώνεται το η φάση. Μην ανησυχείτε σε αυτό. Είσαι ένα γλυκό μικρό σκατόνικο. Εσύ. Έτσι λέει. Τι άλλο, λοιπόν.
θα ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά. Δεν έχουμε αρκετά παιχνίδια για να συμπληρώσουμε όλο το πρόγραμμα για αρχή. Έχουμε το Hitman, έχουμε το Siege. Αυτά. Το παρατήσαμε, παιδιά, το Division. Δεν το παρατήσαμε. Εγώ παίζω που και που. Εσύ παίζεις, εγώ το παράτησα. Αλλά δεν θα βγάλουμε άλλα επεισόδια, παιδιά. Εντάξει, βγάλαμε αρκετά. Ναι. Εκτός αν συμβεί κάτι συναρπαστικό, όπως το ας πούμε να βάλουν anti-cheat system και να διορθώσουν κάποια ψιλομπαγκάκια, έτσι ώστε να έχει πάλι ενδιαφέρον και για εμάς. Γιατί για μένα έγινε λίγο στατικό. Με το που πέρασα το 200 gear score, έγινε λίγο στατικό για μένα το παιχνίδι. Ανεβάζαν gear score τώρα, έχουν διάφορα. Αλλά... ανέβηκε παραπάνω, έχει καινούργια gear, έχει, αλλά για μένα έγινε λίγο στατικό το παιχνίδι. Περάσανε 100 φεύγα ώρες, φυσικά για να φτάσει εκεί πέρα, αλλά. Μου φανόταν επανάληψη ρε σε από σήμερα και μετά. Εν πάση περιπτώσει, έριξε με το, ναι. Με το Division, δεν μας το είπαμε. Αυτά, Siege και Hitman κανονικά. Siege, Hitman. Και περιμένουμε να βγουν παιχνίδια. Δεν βάζουμε ακόμα παιχνίδι κάτι, δεν ξεκινάμε κάτι ή δεν συνεχίζουμε κάτι άλλο γιατί σε ένα μήνα βγαίνει το Mafia και λέμε να το παίξουμε. Ναι, ένα από τα παιχνίδια που θέλουμε να ασχοληθούμε είναι το Mafia το 3. Αν έχετε καμιά καλή ιδέα, πείτε την στα σχόλια. Ναι, σαφώς. Ναι, μπορεί να είναι κάτι που δεν προσέξαμε ή αυτό. Το Deus Ex, το Mankind Divided βγήκε. Ναι. Πολύ ωραία γραφικά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ αρπή παιχνίδι όμως και το σκεφτήκαμε από εδώ, σκεφτήκαμε από εκεί. Εγώ έχω κάνει 6 ώρες τώρα που παίζω. Θα κάνουμε σίγουρα live stream για να το δείτε, αλλά δεν βρήκαμε τρόπο πώς θα το κάνουμε σειρά. Γιατί έχει βασικά, είναι... έχει γρίφους, έχει stealth, έχει side quest, έχει πολλά πράγματα. Και... έχει αρκετά στοιχεία RP, έχει διαλόγους πολλούς. Όχι, είναι RP. Ναι. Είναι RP. Και ένα τέτοιο παιχνίδι, ρε παιδιά, θέλει χρόνο. Θα μας πάρει 60% επεισόδια και πάλι. Και τώρα να αρχίσεις, ας πούμε, να πες ότι γράφεις και για να γλιτώσεις χρόνο, να πηδάς, τέτοιο διαλόγους και τέτοια που είναι, είναι αρκετά μεγάλη, χάνεις το νόημα του παιχνίδι, οπότε νομίζω δεν έχει αξία. Θα το δείξουμε σε live stream. Και υπάρχει περίπτωση να είσαι και ένα τέταρτο και να συζητάς. Ναι. Να συζητάς με κάποιον, να κάνεις 30 δευτερόλεπτα κίνηση για να συζητήσεις με κάποιον άλλον, για να κάνεις άλλα 30 δευτερόλεπτα κίνηση για να συζητήσεις με κάποιον άλλον και να είναι όλο αυτό. Οπότε το παιχνίδι είναι καταπληκτικό, αλλά εμείς δεν έχουμε τρόπο να το κάνουμε ενδιαφέρον για εσάς. Εγώ προχθές που έπαιζα, μπήκα σε μια τράπεζα. Πόσες ώρες χρεώνουμε με αυτό το gameplay. Προσπαθούσα να κάνω να μπούμε στην τράπεζα και χάκαρα σημεία από εδώ, χάκαρα σημεία από εκεί. Ναι, ψάχνεις εισόδους από εδώ. Είναι γαμάτο το παιχνίδι. Αλλά θέλει χρόνο, οπότε δεν θα ασχοληθούμε σαν σειρά. Είναι αυτό που με αρκετάρανε πάντως και θα το δείτε σε live stream. Οπότε μην ανησυχείτε, Deus Ex θα δείτε, απλώς δεν θα δείτε σειρά και δεν θα δείτε ολοκληρωμένη σειρά. Θα δείτε gameplay σε ένα live stream 2. Επίσης, περιμένουμε Μάρτιο Wildlands. Ναι, ας αλλά θα δούμε γιατί έπρεπε να βγει πριν ένα χρόνο και ακόμα βγαίνει. Όπως και το Deus Ex ήταν να βγει Φεβρουάριο και βγήκε τώρα. Βγήκε τώρα και προέκυψε ότι τελικά δεν μας βολεύει να το κάνουμε σειρά. Απλώς εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε, επειδή είπαμε κάποια πράγματα παλιότερα. Αυτό. Να είμαστε. Πώς το λένε. Ψυχολογικά ηρεμοί ότι συνεννοηθήκαμε και ότι δεν υπάρχει παρεξήγηση. Σκυρός. Υποντικός. Είναι κάπου τόσο. Παρεστήσεις. Όχι, όχι, εκεί που είναι τα καγκελάκια, το βλέπεις, κουνιέται, κουνήθηκε. Παίζει να είναι και σκατζόχυρος. Τέλος πάντων, μας έβγαλε από το θέμα μας ένα ζώο του ζωικού βασιλείου. Παίζει να κάνει σακούλα που την παίρνει ο αέρας. Τόσο μείο πας. Επίσης κάτι άλλο που ένα παλικάρι ρώτησε στο Facebook. Αν θα ασχοληθεί ο Νίκος με το 2K17. Όχι. Ας βγει πρώτα. Μπορεί. Ας βγει πρώτα. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Όχι. Ξέρεις κάτι. Μπορεί. Ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω, παίζει και να βγει κιόλας. Τέτοια εποχή βγαίνει. Ναι, συνήθως βγαίνει λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν του NBA. Συνήθως βγαίνουν τα 2K. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Άμα θα έχω πάλι, ξέρω εγώ, παράξενους γονείς και θα είμαι στο Χάρλεμ λευκός, μπορεί να μην ασχοληθώ. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ποιος ξέρει. Τι κόλπα είναι αυτά ρε Νίκο που κάνεις να πούμε. Είναι τα καινούργια είναι αυτά, καινούργια, είναι season 2. Τι είχαμε άλλο να πούμε με τα παιδιά. Εδώ έχει σικιά, αυτή είναι μια σικιά. Σικιά. Δέντρο. Σήμερα έμαθα τα σίκα, μπαίνουν μέσα οι μέλισσες, οι σφίκες μπαίνουν και γεννά τα αυγά τους. Οπότε άμα έχεις φάει σίκο, έχεις φάει σίγουρα σφίκα.
φίλο Σικής. Πες Νίκο. Ένα πράγμα έμεινε να συζητήσουμε. Από αυτά που είχαμε οργανώσει ότι θα πούμε, έχει μείνει ένα πράγμα. Και όλα τα ξεχνάμε. Και είναι το καινούριο πράγμα που θα, το οποίο ξεκινήσαμε πιλωτικά στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Και αυτή τη σεζόν θα μπει λίγο πιο δυναμικά και σιγά σιγά θα δούμε πώς θα το αναπτύξουμε σε βάθος χρόνου. Και είναι τα ατομικά Let's Plays. Τι είναι αυτό, για εσένα που αναρωτιέσαι. Όσοι... ή δεν είδες. Ναι, όσοι ξέρετε, ξέρετε. Ακούστε οι υπόλοιποι να μάθουν. Είχα ξεκινήσει το Warhammer, το Total War, μέσα στο καλοκαίρι. Δοκιμαστικά ρε παιδί μου, να δούμε πώς θα πάει, να γράψω μόνος μου. Και κάνε μια κουβέντα με τον Νίκο. Τι κάνεις μόνο. Τίποτα, το παίζω σεξ. Έτσι το παίζεις, έξεσαι εσύ. Να. Κόντρα στον άνεμο. Και είχαμε πει, το είχε πει και ο Νίκος πιο παλιά, σκεφτόταν να κάνει κάτι μόνος του. Ναι, αλλά δεν βρήκα ποτέ παιχνίδι, ο Πέτρος βρήκε. Ναι, εγώ βρήκα. Και αυτό ήρθε σαν ιδέα και έκατσε κούμπωσε καλά πάνω μας, γιατί σκεφτήκαμε να, έτσι θα μπορούμε να έχουμε εξτρά υλικό και βασικά, να καλύψουμε και ίσως και παραπάνω γούστα. Γενικά το γεγονός ότι μπορούμε και οι δύο να μοντάρουμε τα Let's Plays. Ναι, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Μας βοηθάει από την άποψη ότι αν ο Πέτρος θέλει να γράψει ένα παιχνίδι γιατί του άρεσε και να κάνει μια σειρά ή να κάνει πέντε επεισόδια ή οτιδήποτε, μπορεί να το κάνει, το ίδιο μπορώ να κάνω κι εγώ. Mm-hmm. Οπότε σε περίπτωση που θα έχουμε κάποιο παιχνίδι που μας αρέσει ατομικά ή αν έχουμε κάποιο παιχνίδι που δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε σειρά οι δυο μας στο κανάλι, mm-hmm, ή να κάνουμε επεισόδια, θα μπορούμε, ανεξάρτητα με το πρόγραμμα που ξέρετε το Δευτέρα, ναι, αυτό ήταν χώρια, έτσι. Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή και όλα αυτά. Άκυρες ώρες. Ναι, σε άκυρες ώρες, άκυρες μέρες θα ανεβαίνουν όταν θα υπάρχουν βίντεο όπου θα παίζει ο ένας από εμάς παιχνίδι που έχει διαλέξει που θα είναι μόνος του και δεν συμμαζεύεται. Αν εγώ αρρώστησα στις διακοπές, έπαιρνα για τη βίωση. Δεν τελειώσαμε με αυτό. Δεν, ναι, ήταν πάυση. Ήταν πάυση. Έφαγα φλάσ. Ναι, γιατί μου ήρθε να βήξω τώρα. Είναι τα που μείνουν τα τελευταία. Βγάλταν τα τάντερα. Όχι, όχι, εντάξει, μου φύγει. Μου φάει τα κονούπια. Οπότε θα συνεχίσει ο Πέτρος με επεισόδια Warhammer σε ανύποπτο χρόνο. Ναι. Δεν είχα βγάλει τώρα γιατί είχε λίγο δουλειά, παιδιά. Δεν προλάβαινα. Είναι και αυτό μέσα. Τώρα σε ένα-δύο μήνες που θα χαλαρώσει η δική σου δουλειά σιγά-σιγά θα. Ίσως να υπάρχουν περισσότερα επεισόδια. Και γενικά, ναι, σκέφτομαι να ασχοληθούμε με strategy games, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε, αν είστε strategy game fans, θα έχετε κάτι να βλέπετε. Θα υπάρχει κάποιος εδώ πέρα ο οποίος θα σας δει. Ναι. Αν θα βρω κι εγώ κάποιο παιχνιδάκι σε κάποια φάση, θα αρχίσω κι εγώ. Είτε λοιπόν, τα ατομικά Let's Plays θα είναι είτε επεισόδια, αποσπασματικά επεισόδια από κάποιο παιχνίδι για να το δείτε απλά, για να μπορείτε να αποφασίσετε αν σας αρέσει, είτε θα είναι ολόκληρη σειρά. Δεν είναι κάτι, ναι, που κλειδώνει, είναι κάτι που το έχουμε εντελώς φλουβασικά για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να νιώθουμε υποχρεωμένοι. Επίσης θα είναι ένα εξτρά υλικό για το κανάλι που θα υπάρξει φέτος και θα αναπτυχθεί μέσα στον χρόνο. Θα δούμε πώς θα πάει. Ναι, είναι συντονισμένοι, στο Μπιντιμπάι, το κανάλι, στο YouTube. Τις εντυπώσεις σας λέτε πάντα κάτω στα σχόλια. Οπότε παίρνουμε εντυπώσεις από εσάς, παίρνουμε και τις δικές μας τις εμπειρίες, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Και τα βάζουμε κάτω, ζυμαράκι, τα συζητάμε, ναι, και αποφασίζουμε για το πώς θα συνεχίσουμε. Το κάνουμε πίτσα ή πίτα. Πίτσα, όχι πίτσα. Όχι πίτσα, δεν πίτσα. Για πίτσα. Έχω γίνει αυτό πώς θα λέμε, τη γλουτένη, δεν τα πάω καλά εγώ, να ξέρετε. Μου έχω πάρει κουνούκια, φίλε. Είσαι γλυκοαίματος. Α, μαλάκα! Είδες, σίγουρα έχει πολλά κουνούκια, να νιώθω κι εγώ. Αυτό δεν ήταν κουνούκι, φίλε, ήταν γεωτρύπανο με φτεράκι. Εμένα με τσίψε ταβάνι, στις διακοπές όχι τώρα. Ταβάνι. Τι είναι το ταβάνι. Μεγάλη μίγα. Και σε κάνει και ωραίο σημάδι. Άντρε, φίλε. Ναι, ταβάνι. Έτσι λέγεται. Εσύ από το χωριό του ξέρει τι είναι το ταβάνι. Όπα, κάτσε όχι σκουριέ, ρε. Όχι σκουριέ, το κρύο του μπλουζάκι, ρε. Του πιτμπάει το μπλουζάκι. Του πιτμπάει το μπλουζάκι. Πού τα μοτόρια εκεί. Εντάξει, δεν φαίνονται. Τα 400 βολτ θεωρούνται χαμηλή τάση. Και τα 20.000 βολτ θεωρούνται μέση τάση. Οκ, έμαθα κάτι καινούριο. Έτσι λέει και ο μάστορα. Έτσι λέει το κουτί. Παιδιά, αυτό ήταν το vlog. Το πρώτο vlog της σεζόν. Το πρώτο vlog της σεζόν. Λίγα νέα, λίγο τι θα γίνει. Ακόμα με κοντομάνικα και σορτσάκια, τι ωραία. Έχει ζέστη ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό, είδατε το βίντεο. Δεν συμπληρώνω τίποτα. Δεν συμπληρώνω τίποτα. Πες να τα πεις μόνος. Πρόγραμμα στην περιγραφή, ενδεχομένως να αλλάξει λίγο. Όχι. Αλλά θα ενημερωθείτε. Δεν θα είναι πλήρως το πρόγραμμα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε πόσο. Για τα live stream λέω. Α, θα δούμε με τα live stream. Θα δούμε.
Μη ρωτάτε, ναι, θα μάθετε. Όταν χαλαρά. Χαλαρά. Είμαστε φραπεδούπολοι εδώ. Ναι, ξεκινήσουμε λίγο ήσυχα, παιδιά. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βιαζόμαστε γενικά. Έχουμε 10 μήνες μπροστά μας για να κάνουμε πράγματα. Να μας φάτε στη μάπα, ναι, κάθε μέρα. Δεν θέλουμε να παράγουμε πολύ υλικό. Καλύτερα παράγουμε λίγο και να το έχουμε διάθεση να το κάνουμε, παρά να παράγουμε πολύ και να το κάνουμε λίγο λάσπη. Όχι ότι είμαστε γαμάτοι, όταν παράγουμε λίγο υλικό και το κάνουμε με όρεξη. Πέμπτη, τερματισμός σε Dying Light, ίσως. Πέμπτη, έχουμε live stream. Αν ισχύει, την Πέμπτη θα υπάρχει βίντεο στο YouTube που θα σας ενημερώνει για το live stream της Πέμπτης βράδυ. Και το έχουμε συζητήσει, αλλά δεν το κλείσαμε, οπότε ναι, είναι ερωτηματικό. Δυστυχώς, ο τερματισμός είναι single player. Ναι, οπότε θα δείτε έναν από εμάς. Το τερματίζει και τους δύο να αλλάξει. Ο Νίκος που είναι πιο προ στο Dying Light, για να μην παιδευόμαστε. Ναι, είναι ο δικός μου χαρακτήρας, σε χαμηλό level, δεν μπορείς να πεις. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Πόδι. Πόδι. Ευχαριστούμε πόδι. Γεια σου πόδι. Ευχαριστούμε χέρι. Γεια σου, ευχαριστούμε χέρι. Πολύ, ήθελα να πω. Γεια σου, παιδιά. Bye. Αυτό ήταν γαμάτο σκηνοθετημένο.